Πάμε Γερμανία. Να πάμε Γερμανία. Πάμε Γερμανία. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το καθεστώς των ζωντανών συνδέσεων που έχουμε υιοθετήσει από την αρχή της εκπομπής. Πρώτη ζωντανή σύνδεση από τις 12 σήμερα με Γερμανία, με Βερολίνο. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Ζωή Κορνιλάκη. Σε πρώτη φάση βέβαια, κυρία Κορνιλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Βερολίνο βρίσκεσαι, σωστά? Σωστά, ναι. Να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα το οποίο επικρατεί στη τάξη των Γερμανών. Αν σιγά σιγά επιστρέφουν στην γνωστή προ-κορονοϊού καθημερινότητα για τους ίδιους. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Μετά από μια περίοδο μεγάλης αποχής από τα φυσιολογικά, αν μπορώ να το πω έτσι, σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται η άσκηση των μέτρων. Τώρα φυσιολογικό, αν μπορούμε να το πούμε, έχει ανοίξει ο χώρος της εστίασης ξανά από την Παρασκευή. Δεν υπάρχει πλέον η απαγόρευση κυκλοφορίας που υπήρχε πριν από λίγο καιρό. Απλά η μόνη προϋπόθεση είναι ότι για να πάει κανείς για ψώνια ή για καφέ ή σε ένα εστιατόριο χρειάζεται να έχει αρνητικό τεστ. Της ημέρας όμως. Της ημέρας. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, οι Γερμανοί τηρούν τα μέτρα, κρατούν τις αποστάσεις, η μάσκα εκτός είναι υποχρεωτική? Για ενημερώστε μας, για πείτε μας λίγο. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, τηρούνται, η αλήθεια είναι τα μέτρα, αλλά από ό,τι βλέπω και εγώ εδώ πέρα, ο κόσμος έχει λίγο αγανακτήσει. Έχει κουραστεί. Δηλαδή να συνεχίσουμε τη φυσιολογική ροή της ζωής του. Τα μέτρα τηρούνται, όπως είπα, η χρήση μάσκας, ναι, εκεί που είναι υποχρεωτική, σαφέστατα και τη φορούν, γιατί δεν γίνεται και αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, δεν επιτρέπεται αλλιώς η είσοδο. Στους δρόμους έξω, στο περπάτημα. Είναι ανάλογα την περιοχή. Σωστά. Για παράδειγμα, σε πολύ κεντρικές περιοχές ή σε περιοχές με πολύ αυξημένα κρούσματα, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας ακόμα και στο δρόμο. Ας πούμε εδώ που μένω εγώ όμως, επειδή είναι λίγο πιο έξω, δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο. Δηλαδή και να μην τη φοράς έξω δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ να δώσω ένα στοιχείο και να πω ότι το 13% των Γερμανών έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις. Οπότε το 13% είναι κατά κάποιο τρόπο θωρακισμένο ενάντια στον κορονοϊό. Ωστόσο βέβαια έχει δημιουργηθεί, να δώσω και αυτό το στοιχείο, μία τρύπα 300 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στην πανδημία στην οικονομία της Γερμανίας. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, επιχειρούν λοιπόν οι Γερμανοί να επιστρέψουν στην κανονικότητα από τη μία. Έχουν κουραστεί από την άλλη. Σκέφτονται τις διακοπές, σκέφτονται να κάνουν διακοπές και κατ' επέκταση θα δούμε Γερμανούς φέτος στην Κρήτη. Είχαμε και το κάλεσμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγες ημέρες. Ακριβώς. Στην Bild. Από αυτά που ακούτε, από αυτά που διαβάζετε, που βλέπετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι προκύπτει? Και από προσωπική εμπειρία μπορώ να σας το πω ότι σαφέστατα και σκέφτεται ο κόσμος στις διακοπές. Πόσο μάλλον μετά από διάστημα όπου ήταν αυτό απαγορευμένο και δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Ένα παραπάνω σε καλοκαιρινή εποχή όπου θέλει να ξεσκάσει ο κόσμος και εννοείται ότι προορισμός τους, από τους κύριους προορισμός τους είναι η Κρήτη, η Ελλάδα γενικότερα. Και άλλες χώρες, έτσι και ζεστές, αλλά όσον αφορά την Κρήτη, ναι, την αγαπάνε πολύ και την επισκέπτονται συχνά. Εμένα προσωπικά, τουλάχιστον όποτε λέω ότι είμαι από την Κρήτη, την ξέρουν την Κρήτη, σαν Κρήτη ξεχωριστά. Υπάρχουν πέρα από την Ελλάδα. Και πολλά δημοσιεύματα εφημερίδων εκεί στην Γερμανία που ασχολούνται ακόμα και σε καθημερινή βάση με προορισμού στην Ελλάδα, με νησιά των Κυκλάδων, με την Κρήτη. Πρόσφατα ασχολήθηκαν με την Άνδρο. Το έχουν πάρει πολύ ζεστά, βέβαια, οι Γερμανοί. Αυτό ισχύει ακόμα και στα τουριστικά γραφεία. Ναι. Έχουν προσπέκτους που διαφημίζουν πάρα Μάλιστα. πολύ την Κρήτη, τα αξιοθέατα. Κυρία Κορνιλάκη. Και την Κρήτη. Βέβαια, ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιστροφή να ευχηθώ. Μου είπατε ότι σκέφτεστε να επισκεφτείτε και το καλοκαίρι το νησί. Θεού θέλοντος, κορονοϊού επιτρέποντος. Κορονοϊού επιτρέποντος. Από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ.